το πολιτικό πρόβλημα παραμένει και μεγαλώνει κάθε μέρα που περνάει. Εφόσον η κυβέρνηση λοιπόν είτε δεν πήρε, ενώ περίμενα από ό,τι φαίνεται μετά τις γερμανικές εκλογές μια γενναία ανακούφιση, έτσι περίμενε, σε σχέση με τη, δηλαδή μια προσδοκία σε σχέση με, το, με την απομείωση του χρέους και με την στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό από ό,τι φαίνεται πηγαίνει για μετά το καλοκαίρι. Ο κύριος Ολιρέν ήταν σαφέστατος. Άρα λοιπόν προσπαθεί από τα ίδια, τρώγοντας από τα έτοιμα, ξεπουλώντας παραδείγματος χάρη το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έναντι 400 εκατομμυρίων ευρώ, όταν και έχει, ξεπούλησε, κύριε, όταν τι έχει 8, σας ακούω τόση ώρα, κάνετε απλά διαπιστώσεις και ανάλυση κάνετε. Κύριε Τζαμπή, το πρόγραμμά σας μπορείτε να μας το πείτε. Το πρόγραμμά σας μπορείτε να μας το πείτε, σας παρακαλώ. Το πρόγραμμά μας, να ακούσει ο ελληνικός λαός. Το πούμε, πρόγραμμά σας εσείς, ποιο είναι? Ότι θα κάνετε βου στους Ευρωπαίους και θα φοβηθούν και θα μας τα δώσουν όλα. Κύριε Τζαμπή, ποιο είναι το πρόγραμμά σας? Επειδή τρώγεστε, μη γίνεστε απολογητής της υποχωρητικότητας, της εθελοδουλίας. Πέστε σε μας, πολιτικές που οδηγούν τη χώρα σε ανθρωπιστική καταστροφή. Με απλά λόγια μπορείτε να μας πείτε το πρόγραμμά σας? Δεν είμαι διατεθειμένος να μαλώσω μαζί σας. Το καταλαβαίνετε, κύριε Βούτσι? Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ τώρα. Σας λένε από όλες τις πλευρές πως ακολουθείτε στην Ελλάδα με αλφαγιώτα το ακολουθείτε μια δραματικά λαθεμένη συνταγή. Το έχουμε πει σε χίλιους τόνους. Πού, και δεν είμαστε διατεθειμένοι, όντας αξιωματική ο αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ, κύριε. Ο Στρατούλης εχθές, κύριε Τζαμπτζή, θέλετε να μιλήσετε? Όχι, κύριε Τζαμπτζή, θέλετε να μιλήσετε? Σας παρακαλώ, κύριε, πολύ. Λοιπόν, δεν θα επιβάλλετε τη σιωπή μέσα από τη χειραγώγηση τη συζήτηση. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Εσείς είστε. Εσείς είστε η κυβέρνηση. Κύριε Βούτσι. Εσείς είστε κυβέρνηση. Εσείς ασκείτε πολιτικές. Το πρόγραμμά μας για κάθε τομέα. Για κάθε τομέα. Το πρόγραμμά μας το γνωρίζετε. Είναι φιλολαϊκό. Στον ελληνικό λαό. Είναι φιλολαϊκό. Ο κόσμος που γονατίζει τώρα θα σηκώσει το κεφάλι του. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ρωτώ, αυτό το ρεσιτάλ απεσιοδοξίας για την χώρα πρέπει να το σταματήσετε. Με τις αερολογίες σου πρέπει να το σταματήσετε. Τι είναι αυτά που η ενοχοποίηση πάρα που ζείτε και την οποία λέτε, βιώνετε, για το... προσπαθείτε να περπατήστε μέσα στον κόσμο, κύριε Τζαμπτζή. Από ένα ερώτημα προσπαθείτε να υπεκφύγετε. Και λέτε διάφορα. Τι λέτε τώρα? Ποιο είναι το πρόγραμμά σας? Με απλά ελληνικά πέστε στον κόσμο. Το έχουμε πει 100 φορές, γι' αυτό ο κόσμος το πιστεύει και μας δίνει αέρα στα φτερά μας. Δώστε να το διαβάσουμε. Καταλάβατε? Παρακαλώ. Σημείο προς σημείο. Αυτή την τρομοκρατία μέσα από τη χειραγώγηση δεν μπορείτε να την περάσετε. Είστε υπόλογοι. Το καταλαβαίνετε? Είστε υπόλογοι. Και μου λέγει ο άλλος για εξεταστική επιτροπή. Είστε υπόλογοι. Λοιπόν, εγκληματίες, το έχετε καταλάβει? Έχετε οδηγήσει σε εκατοντάδες αυτοκτονίες. Επειδή ακριβώς δεν έχετε επιχειρήματα, δεν έχετε πρόγραμμα, ξεφεύγετε. Το πλούτο της ελληνικής, το πλούτο τους νέους ανθρώπους με τα δοκτορά που στέλνετε έξω. Προτάσεις. Να κλείσουμε τα μικρόφωνα. Δεν κάνετε. Κάνετε προβάλλοντα. Το βάγανε. Νίκο, δύο λεφτά. Το νομοσχέδιο, και ρωτώ και εσά, για την ενέργεια, για αυτό που πέρασαν. Δεν είναι η υποχρέωση ευρωπαϊκή? Όχι, όχι. Όχι, το λέει όχι. Δεν είναι. Τι είναι αυτό που λέει? Ειλικρινά δηλαδή. Ο ξεχωρισμός. Η απελευθέρωση ενέργειας. Ο ξεχωρισμός. Ο οποίος ήδη. Ο οποίος έχει το 34%. Αφήστε τα αυτά, κύριε Τζαμπτζή. Το 34%. Όπως το ΝΟΤΕ και την Ολυμπιακή. Σε πουλάτε και την ΔΕΗ. Και αν δεν έχουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πού θα βρει τα λεφτά να κάνει? Δεν θα επιτρέψει το 34%. Να χαθεί το 34%. Υπάρχει τροπολογία που κατέβεσε ο Μανιάτης. Είναι δηλαδή τρελά πράγματα αυτά που λένε. Δεν μπορεί να λέτε ψέματα σε αυτό το πράγμα. Εάν είναι αύξηση του τοπικού κεφαλαίου, πού θα βρει το κόμμα? Εγώ σας λέω ευθέως λοιπόν, λέτε ψέματα. Απάντησε. Ο Μανιάτης, σας απαντώ. Ο Μανιάτης κατέβεσε τροπολογία όπου δεν επιτρέπεται το δημόσιο να χάσει την καταστατική μειοψηφία
του 34%. Σας λέω, ούτως ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να χαθεί ο έλεγχος από μέσα από το κράτος. Τα άλλα όλα είναι παραμύθια. Ξεπουλάτε την δικά σας παραμύθια είναι. Προσπαθείτε να περάσετε μια γεγονότητα. Στρεβλίτε στα έλεγχα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν ενημερώνουν το σέμα. Ηρεμήστε λίγο. Κύριε Χαϊκάλη, να μιλήσει ο κ. Κιανίκο. Παρακαλώ. Αυτές οι κορώνες και η πόλωση δεν βοηθούν κανένα. Διάβασα μια τελευταία δημοσκόπηση όπου το 55% του κόσμου δεν εμπιστεύεται κανέναν, προσέξτε, κανέναν να κυβερνήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας κτλ., πάρα πολλοί μέσα τους δεν ταυτίζονται με τα κόμματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Και εγώ θέλω να πω τρεις ρίσεις και εδώ πέρα ο κ. Βούτσης να τα σχολιάσει. Γιατί μιλήσαμε, δεν θα μιλήσω με δικά μου λόγια, θα πω τρία πράγματα που είπαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγιώτης Κοσμάς, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι άλλες είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου που πήραμε και άλλα βγαίνουν και λένε τα στελέχη μας και ιδίως του Οικονομικού Επιτελείου. Δικαιωμάτο δεν είναι να το λέει. Ναι, αλλά αυτό θα πρέπει κάτι να πείτε εσείς. Αν είναι άλλα αυτά που ψηφίσατε από αυτά που λένε τα στελέχη, ναι. Εμείς είμαστε το πιο δημοκρατικό χώρο. Μιλάμε δημόσια, διαφανώς. Ο κ. Κοσμάς έχει αυτή την άποψη. Τέλειος. Αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Λοιπόν, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Βγαίνει τώρα θα λοιπόν, σε ένα πλαίσιο γιατί... να γίνουμε πιο ρεαλιστικοί και λέει η κυρία Δούρου ότι εμείς δεν τάξαμε τον ουρανό μετάστρα. Ποιος όμως δεν έχει τάξει τον ουρανό μετάστρα όταν έχει πει κατάργηση του μνημονίου με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Όταν έχουμε πει λογιστική καταγραφή, λογιστική καταγραφή για να δούμε το επαχθές χρέος που βγαίνει τώρα ο κύριος Σταθάκης και λέει ότι είναι 5% όλο και όλο. Όταν 71 φορείς σας είπαν, 71 ναι είπατε. Δεν υπάρχει ένας ο οποίος έχει λάθος σε αυτή τη χώρα που διαφωνείτε. Όσα αιτήματα υπάρχουν, όλα είναι δίκαια και σωστά. Και έρχομαι τώρα και στον κύριο Αριστίδη Μπαλτά, πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς και μέλος Κεντρικής Επιτροπής, αλλά δεν είναι κανένα τυχαίο. Όλα αυτά που είπατε για την ώρα είναι θετικά πάντως. Εντάξει, εσείς μας ακούει ο κόσμος και καταλαβαίνει. Και λέει, υπάρχει μια ψυχολογική δυσκολία των εφοριακών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δώσει τους φόρους του. Όταν όμως έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, επειδή ο κόσμος θα ξέρει που πάνε τα λεφτά του, λέει, και δεν θα υπάρχουν μαύρες τρύπες και δεν θα πηγαίνουν στο εξωτερικό, τότε θα έρθει και θα δώσει μόνο τα χρήματα. Αν περιμένετε ότι η φοροδιαφυγή θα την πιάσετε με τέτοιου είδους ψυχαναλυτικές ανοητολογίες, συγγνώμη, νομίζετε, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Το κλίμα και η ψυχολογία στην οικονομία είναι το νούμερο ένα. Ο άλλος τι κάνετε για αυτό το κλίμα εσείς, πόσο βοηθάτε σήμερα του, να κατακτήσουμε αυτό το καλό κλίμα που χρειάζεται. Οι εθνικά δρόντες πατριώτες πήραν τα δεκάδες δις στις καταθέσεις τους και φύγαν έξω όχι από το φόβο του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλάβατε. Για να κερδοσκοπήσουν τις πείρες. Δεν έχετε καταλάβει. Και τώρα δεν φέρνετε ούτε ευρώ μέσα στη χώρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είναι πάρα πολύ χαμηλά για το ΣΥΡΙΖΑ είναι στη λέξη εμπιστοσύνη. Εκεί πραγματικά δεν το έχετε κατακτήσει. Αν το καταφέρετε, θα πάτε πολύ καλύτερα. Ναι, ο κόσμος φοβάται να σας εμπιστευτεί. Ναι, καλύτερα. Και επειδή, το πρόβλημα για να τελειώσω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας πείσει. Με αυτή την αφίσα τι έγινε, έχετε θέμα στο Πασόκ εκεί. Κοιτάξτε, αυτή η αφίσα λέτε. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο είναι και κακόγουστη και χιτσάτη. Και είναι και λίγο γελία, να το πούμε έτσι, με δύο λόγια. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα και να λέει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κυρίου και μάλιστα και κύριο και Πρωθυπουργός και κύριος. Δεν χρειάζεται. Ο Πρωθυπουργός εννοείται ότι είναι κύριος. Εν πάση περιπτώσει, ότι έγιναν ένα, δύο, τρία θέματα. Δεν χρειάζονται αυτά. Υπουργέ μου, πάντως. Εντάξει, αυτό πάντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να ανακαλέσει ο κύριος Καρύδης τον χαρακτηρισμό Μαυρογιαλούρου. Έτσι. Και τους λόγους το ότι δεν σας πείραξε που είπε ο Υπουργός λίγο γελία, δηλαδή σας πείραξε αυτό. Ακούστε, εγώ δεν θα καλέσω τώρα κάποια θέματα. Ένας Υπουργός της κυβέρνησης λέει λίγο γελία και εσείς σας πείραξε το άλλο. Όσο και να με τσιγκλίσετε, εγώ θα πω μια κουβέντα. Ο κύριος Κουβλόπουλος χθες δεν είπε για το Σαμαρό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι... Θυμάστε τι είπε για το Σαμαρό, ότι στις προγραμματικές του δηλώσεις δεν είχε υπόψη του το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Σίγουρο και είπε περί της εθνικής ιδιοκτησίας για τα δίκτυα. Κάτσε να ακούσουμε τον κύριο Τζαμπτζή. Ακούστε, εγώ δεν κάθομαι να σχολιάσω την αφίσα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη ή οτιδήποτε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, για το τι αφίσα θα βγάλουμε. Έχει πίσω ΣΥΡΙΖΑ ότι τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα και είναι γεγονός ότι πολλοί κόσμος λέει χειρότερα δεν μπορούν. Ας προτιμήσουμε αυτό που δεν τον έχουμε δει. Πάντως και εσείς, όπως είπε ο Δημήτρης στον πορεία, αν βγάλετε μια αφίσα, δεν θα ρωτήσετε. Επειδή μου κλέβετε το χρόνο για να μιλάμε για την αφίσα, επειδή και στο διάλειμμα λοιπόν γίνανε διάφορα μηνύματα, ανταλλάξαμε με τον κύριο Τζαμπτζή και ενημερωθήκαμε, τα ΙΕΚ όντως τα δημόσια πληρώνουν 400 ευρώ το εξάμηνο.
400 ευρώ το εξάμεινο και το παραδεχτήκαν οι μαθητές. Όπως ίσχυε. Άρα λοιπόν. Όπως ίσχυε. Άρα οι μαθητές λοιπόν ήταν δωρεάν στα τεχνικά λύκεια, στις ειδικότητες τις μεταφέραν στα τεχνικά και πληρώνουν. Επίσης να πω, γιατί είπατε ότι τα βλέπω όλα μαύρα. Κόψατε το ΕΚΑΣ από τους ανάπηρους και θα σας το χτυπάω. Το 80% και πάνω. Οι 67 τι θα κάνουν. Οι 67 θα πάνε για δουλειά. Οι 70 θα πάνε για δουλειά, 70%. Μην μου λες λοιπόν, και μην μου λες, άκου να σου πω κάτι. Πέστε μας, για το άμα εγώ τα βλέπω μαύρα, θα με κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς έχουμε τα ζόρια αυτά, έχουμε τα ζόρια και προσπαθούμε να βγάλουμε πλεόνασμα. Εσείς που λέτε ότι το πλεόνασμα δεν είναι σωστό, σας λέω ότι με το πλεόνασμα θα βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν που δεν λέτε, που δεν λέτε είναι από ανάπτυξη, ρωτώ. Είναι από πού? Είναι από ανάπτυξη. Είναι από ανάπτυξη. Δανεικά θα πάρετε. Είναι από ανάπτυξη το πλεόνασμα. Αγόρι μου, είναι από ανάπτυξη. Δανεικά θα πάρετε. Ερώτησε με απάντηση. Με απάντηση. Παρακαλώ. Όχι, θέλουμε απάντηση. Αν το πλεόνασμα είναι από ανάπτυξη. Είναι από τέλος. Άρα δεν είναι υπαρκτό. Άρα δεν είναι υπαρκτό. Καλημέρα σας. Άρα δεν έχουμε λεφτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το κρεσέντο.